Προχωράμε λοιπόν στους επόμενους ομιλητές. Είναι η κυρία Ελπίδα Βαμβακά και ο κύριος Ελευθέριος Σταυρακάκης. Είναι από τον Όμιλο Εταιριών Ενάρτια. Η κυρία Βαμβακά είναι νομικός επιστήμον, πρόεδρος της Homo Digitalis, μη κυβερνητικής οργάνωσης με σκοπό την προστασία και την προώθηση των ψηφιακών δικαιωμάτων. Διατηρεί τη θέση της νομικού συμβούλου στη Stop Host και Παπάκη, μέλη της εταιρείας Ενάρτια ΑΕ. Και ο κύριος Σταυρακάκης είναι υπεύθυνος προστασίας δεδομένων. Στην εισήγησή τους υπογραμμίζουν τη σημασία της εκπαίδευσης του προσωπικού, της στήρησης αρχείου δραστηριοτήτων και της διαχείρισης περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων ως στοιχεία που επιδρούν και διαμορφώνουν την κουλτούρα δεδομένων η οποία χαρακτηρίζει έναν οργανισμό. Ειδική μνήμα γίνεται στη σχέση υπευθύνου προστασίας δεδομένων και νομικού συμβούλου σε ό,τι αφορά την επιτυχή προσαρμογή ενός οργανισμού στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού. Παρακαλώ, το λόγο έχει κυρία Βαμβακά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση να είμαστε εδώ. Συγχαρητήρια και για την πρωτοβουλία και για όλη τη διοργάνωση. Μία τέτοια πρωτοβουλία βοηθάει στο θέμα της ομιλίας μας. Αυτό πόσο σημαντικό είναι τελικά η συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό να αποτελεί κουλτούρα μας. Όπως προανέφεραν προηγουμένως, είμαι πρόεδρος της Homo Digitalis. Η Homo Digitalis είναι η πρώτη οργάνωση και μοναδική ως τώρα μη κυβερνητική οργάνωση με σκοπό την προστασία και την προώθηση των ψηφιακών δικαιωμάτων. Των ψηφιακών δικαιωμάτων, δηλαδή των δικαιωμάτων που έχουμε όσοι χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο. Και ιδρυθήκαμε ακριβώς γιατί είδαμε όλη την αυξανόμενη σημασία που αποκτούν αυτά τα δικαιώματα τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβουλίου της Ευρώπης αλλά και σε επίπεδο ΟΗΕ. Ένα από αυτά τα ψηφιακά δικαιώματα είναι και το δικαίωμα προστασίας προσωπικών δεδομένων που συζητάμε σήμερα. Παράλληλα, είμαι νομικός σύμβουλος στην Ενάρτια και μαζί με τον κύριο Σταυρακάκη τρέξαμε την συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό. Η Ενάρτια, δύο από τις κυριότερες εταιρείες που περιλαμβάνει πάνω από το καπέλο της, είναι η Top Host και το Παπάκι και αποτελεί το νούμερο ένα κατοχυρωτή domain name στην Ελλάδα. Ο λόγος που αποφασίσαμε να μιλήσουμε γι' αυτό και θα είμαι πάρα πολύ σύντομη γιατί οι προηγούμενοι ομιλητές μου έχουν καλύψει πλήρως το γεγονός ότι έχουμε σχεδόν ταυτότητα στις παρουσιάσεις μας με χαροποιεί γιατί τουλάχιστον έχουμε τους ίδιους προβληματισμούς. Ο λόγος λοιπόν που θα ήθελα να κάνω αυτή την παρουσίαση είναι γιατί μια βασική συνέπεια του κανονισμού είναι ότι δεν μπορεί κανείς να επιτύχει τη συμμόρφωση αν δεν αλλάξει την αντίληψη και την κουλτούρα γύρω από το τι σημαίνει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Επεξεργάζουμε δηλαδή ένα στοιχείο και ένα αγαθό το οποίο αντιστοιχεί σε ένα ατομικό δικαίωμα και το οποίο επιτρέπεται κατά παρέκκληση από τις συνταγματικές διατάξεις να το επεξεργάζουμε στα πλαίσια που μου ορίζει ο νόμος. Μπορεί να σας φάνηκε περίπλοκο, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι επεξεργαζόμαστε ένα ατομικό δικαίωμα. Οπότε πρέπει να το αντιμετωπίζουμε και ως τέτοιο. Γιατί είναι και τα δικά σας δικαιώματα, οπότε επεξεργάζονται άλλοι. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να πούμε και αυτό που καταφέραμε, πιστεύω και έχουμε κάνει στο δικό μας φορέα, είναι στην καθημερινότητά μας να αντιμετωπίζουμε ως κάτι πολύ σημαντικό τα προσωπικά δεδομένα. Θα σταθώ σε τρεις διαδικασίες που ήταν για μένα το κλειδί, πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ σύντομα. Πρώτο ήταν η εκπαίδευση του προσωπικού μας, το δεύτερο είναι ένα σωστό αρχείο δραστηριοτήτων και τρίτον που αναφέρθηκε εκτενέστατα από τον κύριο Παπαθανασίου, η υιοθέτηση διαδικασίας αντιμετώπισης περιστατικών ασφαλείας και γνωστοποίησης παραβιάσεων. Η σωστή εκπαίδευση γιατί, τώρα είστε και εσείς εδώ, παίρνετε μια εκπαίδευση, αλλά είστε σίγουροι ότι μέσα στον οργανισμό σας οι άνθρωποι που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα και ξέρετε όσοι είστε εδώ τι σημαίνει επεξεργασία και πόσο εύκολο είναι, γνωρίζουν ότι αυτό είναι προσωπικό δεδομένο. Ξέρουν τι να κάνουν με αυτό. Έχουν έστω τις βασικές γνώσεις για τις βασικές έννοιες του κανονισμού. Μπορεί να μην είναι κάτι καινούριο νομικά, αλλά έχει έρθει δυναμικά στις ζωές μας τα τελευταία δύο χρόνια. Επομένως, επειδή ο DPO είναι ένας άνθρωπος, η ομάδα συνόρφωση να είναι πόσα, μια εξαμελής ομάδα, δεκαμελής, χρειάζεστε ανθρώπους να μιλάτε την ίδια γλώσσα. Να μπορείτε να συνεννοηθείτε, να συμβαίνει κάτι και να ξέρετε ότι θα φτάσει στα αυτιά του υπεύθυνου και να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα. Παραπάνω για τη διαδικασία που ακολουθείς μου θα σας πει ο κύριος Σταυρακάκης. Αυτό που θα σας προτείνω εγώ να κάνετε είναι να πάτε στην ανώτατη διοίκηση, να ζητήσετε δεσμεύσεις και εγγύησεις ότι το προσωπικό όλο, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, θα λάβει την παιδεία και την εκπαίδευση γύρω από αυτό. Είναι ένα όπλο το οποίο θα μείνει στο φορέα και ακόμα και οι θέσεις των προσώπων να αλλάξουν. Να φύγω εγώ από νομικό σύμβουλο στην Άρτια ή ο κύριος Σταυρακάκης από τον DPO. Η παιδεία στο προσωπικό θα μείνει και πρέπει να επενδύσετε σε αυτή. Ένα άλλο πράγμα που για μένα είναι ίσως το α και το ω στη συμμόρφωση
και τις ενάρτια όπως σας περιγράψω σήμερα, αλλά γενικά για όλους, ακόμα και αυτούς που δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν αρχείο δραστηριοτήτων, είναι η σύνταξη ενός σωστού αρχείου δραστηριοτήτων. Γιατί λέω σωστού? Λέω σωστού γιατί πολλοί το κάναμε και όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, το βάλαμε στο σιρτάρι για να πούμε ότι το κάναμε. Η ουσία αυτού είναι τελικά, όπως ανέφερε και ο κύριος Βαρελτζής και το σημείωσα, πώς το είπατε, ότι μου άρεσε πολύ. Τέλος πάντων, αυτό, ότι πρώτα πρέπει να ξέρουμε τι έχουμε. Επομένως και εμείς τι κάναμε, ξεκινήσαμε λοιπόν και φτιάξαμε μια μεγάλη ομάδα. Έπρεπε ο καθένας από το κάθε τμήμα να ορίσει έναν άνθρωπο ο οποίος θα βοηθούσε να συντάξουμε αυτό το αρχείο δραστηριοτήτων υποχρεωτικά από όλα τα τμήματα. Ένας από το λογιστήριο, ένας από το ανθρώπινο δυναμικό, ένας από τις υποδομές. Και έτσι φτιάχτηκε η ομάδα. Τους εκπαιδεύσαμε μαζί με το Λευτέρη και κάθε εβδομάδα είχαμε συναντήσει 15 με 20 λεπτών, όπου βλέπαμε πώς προχωράει η διαδικασία, τι απορίες έχουν τα παιδιά και συνέχιζαν έτσι την συμπλήρωση του εντύπου, το οποίο θα το δούμε και σε λιγάκι. Μετά την ολοκλήρωση του κάθε κομματιού της εταιρείας μας, βρεθήκαμε όλοι μαζί, βάλαμε τις διαδικασίες κάτω και είδαμε αυτό που περιμέναμε να δούμε, ότι πολλοί έχουν πρόσβαση που δεν έπρεπε να έχουν, πάρα πολλοί άνθρωποι δεν είχαν πρόσβαση εκεί που θα έπρεπε και κάτι κάναμε, κάναμε έναν εξορθολογισμό γύρω από τη διαδικασία όλης της εταιρείας, γιατί δεν είναι μόνο τα προσωπικά δεδομένα. Έγινε μια εξυγίαση των γενικότερων διαδικασιών. Οπότε δεν είναι μόνο βάρος η προσαρμογή με τον κανονισμό. Είναι μια καλή ευκαιρία να αναδιοργανωθούμε. Και παραδόθηκαν μετά από ένα λοιπόν διάστημα στον Data Protection Officer και έπειτα δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται μία φορά. Βάλαμε και διαδικασίες να ανανεώνεται αυτό κάθε 6 μήνες. Το πρώτο που χρησιμοποιήσαμε ήταν της αρχής της Κύπρου. Μοιάζει πολύ με τις δικές μας αρχές. Όπως θα δείτε, αναφέρει το δραστηριότυπο εξεργασίας, νομική βάση, δεν θα σας κουράσω άλλο με αυτό. Και παράλληλα, είχαμε και τον δικό συμπλήρωση της αρχής, όπου κάθε στήλη ανέλυε τι είναι. Οπότε αυτό, θέλω να σας πω ότι οι υπάλληλοι που τελικά το δούλεψαν αυτό, στην αρχή γκρίνιαζαν πάρα πολύ. Εν τέλει όμως, μας είπαν ευχαριστούμε, γιατί κατάλαβαν πάρα πολλά πράγματα που αφορούν και τους ίδιους. Γιατί προσωπικά αφορούν εμάς τα προσωπικά δεδομένα. Οπότε πήραν πολλά πράγματα και παρά την γκρίνια του πρώτου μήνα, εν τέλει τους άρεσε πάρα πολύ αυτή η διαδικασία. Του δώσαμε δώρο και κάποια σκονάκια για να βοηθήσουν τη συμπλήρωση, τα οποία θα πάρετε με την παρουσίαση. Με την κάθε στήλη κάποιες πιθανές απαντήσεις στα αγγλικά, ζητάω συγγνώμη. Στο τελείωμα λοιπόν του αρχείου δραστηριοτήτων μας, κάναμε και ένα άλλο πράγμα με τον Λευτέρη. Ξεκινήσαμε και είδαμε τα νομικά μας κείμενα, δεν θα εστιάσω, θα πάρετε αυτά. Είναι καλό όσοι έχετε θέση μέσα στους οργανισμούς να δείτε αν όλα αυτά τα κείμενα που αναφέρω εδώ ενδεικτικά έχουν επικαιροποιηθεί με βάση το γενικό κανονισμό. Είμαι σίγουρη ότι στην Αθήνα γίνονται αρκετά παραπάνω πράγματα. Θα σας μεταφέρω την αίσθηση, επειδή τον τελευταίο χρόνο ζω στην Κρήτη, ότι στην επαρχία γίνονται τώρα είναι τα πρώτα βήματα. Δηλαδή, ό,τι έβλεπα εδώ πέρα στις αρχές του 18, δυστυχώς τα βλέπω τώρα στην Κρήτη και θέλω να το μεταφέρω αυτό. Ένα άλλο κομμάτι που είχα εστιάσει ήταν για τη σχέση μεταξύ υπευθύνων επεξεργασία και εκτελείων επεξεργασία. Επειδή τα ανέλησε εξαιρετικά πριν η κυρία Σιαχάμη, δεν θα μείνω καθόλου. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ανατρέξτε και στις προηγούμενες συμβάσεις που έχετε με τους εκτελούντες. Μπορεί να υπήρχε θεσμοθετημένο, τουλάχιστον εγώ σε όσους οργανισμούς έχω ασχοληθεί, λίγες συμβάσεις βρήκα για προσωπικά δεδομένα με τους εκτελούντες και τους υπευθύνους. Και το σημαντικότερο, αν δεν θέλουν, γιατί πολύ συχνά ακούω ότι δεν ήθελα τόσο να υπογράψουμε νέα σύμβαση, υπάρχει νομική βάση να προσβάλλει συγκεκριμένη σύμβαση, αν ο εκτελούντης επεξεργασίας δεν δεχτεί να υπογράψει τη σύμβαση. Και σε συνέχεια λοιπόν τώρα της ομιλίας του κυρίου Παπαθανασίου, ο οποίος μου έδωσε μια τέλεια πάσα, να σας δείξω το συγκεκριμένο γράφημα και έλεγε ότι το μόνο που είμαστε σίγουροι είναι ο θάνατος, η εφορία και τα data breach. Αφού λοιπόν είμαστε σίγουροι γι' αυτά, σας εκθέτω λοιπόν αυτό που το έβγαλε το GDPR Today, πόσα breach notification είχαμε από 25 Μαΐου 2018 μέχρι 15 Μαΐου 2019 και η χώρα μας είχε μόλις 136, ενώ στη Γερμανία ήταν πάνω από 10.000. Και αυτό με προβλημάτισε και ήθελα να σας μιλήσω για τις γνωστοποιήσεις, αλλά το έκανε εξαιρετικά και ο κ. Παπαθανασίου, γιατί σκέφτηκα ότι είτε είμαστε τέλειοι στη συμμόρφωση, άρα δεν συμβαίνουν παραβιάσεις, είτε δεν έχουμε καταλάβει τι σημαίνει παραβίαση, που νομίζω το εξέθεσε εξαιρετικά ο κ. Παπαθανασίου, είτε δεν έχουμε καταλάβει ότι επειδή είναι στα ψηλά γράμματα, όπως είπατε προηγουμένως και εσείς στις ομιλίες σας, δεν θεωρούμε ότι είναι και τόσο μεγάλη υποχρέωση να γνωστοποιούμε. Ή φοβόμαστε, δεν ξέρω. Για τον ορισμό της παραβίασης δεν θα σταθώ καθόλου, γιατί το ανέλησε ο κύριος Παπαθανασίου. Ίσως να πω ότι καταστροφή
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η περίπτωση όπου τα δεδομένα πάβουν πλέον να υπάρχουν. Ή δεν μπορεί πλέον να τα επεξεργαστεί και να τα χρησιμοποιήσει ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Απώλεια πρέπει να ερμηνεύεται ως μια περίπτωση όπου τα δεδομένα μπορεί να εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει χάσει τον έλεγχό τους, ενώ ως μη εξουδετωμένη ή παράνομη επεξεργασία είναι όταν αποδέκτες δεν έχουν εξουδετωμένη πρόσβαση σε αυτά. Και για το τρίπτυχο μιλήσαμε, οπότε θα το προσπεράσω, όπως και πόσο σημαντική είναι η διαδικασία της αντιμετώπισης. Γιατί όταν έρθει πραγματικά το συμβάν, επειδή αν δεν έχετε διαδικασία, αυτό που θα κάνετε είναι να μην κάνετε τίποτα. Άρα, προλαμβάνετε, φτιάχνετε μια διαδικασία με αρμοδιότητες, με τον τρόπο αναφοράς συμβάντων, όπως είπε ο κ. Παπαθανασίου, ποιος θα ενημερώνει τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, ποιος στην αρχή, και τα φυσικά τον τρόπο και τα μέτρα περιορισμού. Η δική μας διαδικασία που έχουμε ως εταιρεία, ξεκινάει η διαδικασία, προχωράμε με την ομάδα που έχει σταθεί σε επιβεβαίωση ή όχι του περιστατικού, συγκεντρώνουμε τα στοιχεία και αξιολογούμε αν πρόκειται για παραβίαση προσωπικών δεδομένων ή όχι. Οπότε, αν η παραβίαση ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο δικαιώματα και ελευθερίες προσώπων, τότε ναι, πρέπει να ενημερώσουμε αμέσως την αρχή, εντός 72 ώρων, όπως είπαμε, αμελητή άλλωστε εντός 72 ώρων. Και αν τίθεται υψηλός κίνδυνος σε δικαιώματα προσώπων, τότε πρέπει να ενημερώνουμε και τα επηρεαζόμενα πρόσωπα και μάλιστα περιπτώσεις απαιτείται πρέπει να παρέχουμε και πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να προβούν για να προστατευτούν. Εδώ πέρα είναι η φόρμα, η οποία αποστέλλεται κρυπτογραφημένη όπως στην Εθνική Αρχή στην ηλεκτρονική της διεύθυνση. Και φυσικά κρατάμε και αρχείο καταγραφής, είτε πρόκειται να το γνωστοποιήσουμε στην αρχή, είτε όχι. Και αυτό που θέλω να καταλάβουμε είναι ότι η συρρευτική τέλεση πολλών διαφορετικών παραβάσεων σε οποιαδήποτε μεμονωμένη περίπτωση σημαίνει ότι η υποπτική αρχή δύναται να επιβάλλει τα διοικητικά πρόστιμα σε επίπεδο αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό εντός του ορίου της βαρύτητας παράβασης. Σε αυτή την περίπτωση, η υποπτική αρχή θα έχει επίσης τη δυνατότητα να επιβάλλει κυρώσεις για μη γνωστοποίηση ή ανακοίνωση της παράβασης, των άρθρων 33 και 34 αφενός, και απουσία επαρκών μέτρων ασφαλής κατά το άρθρο 32 αφετέρου, δεδομένου ότι πρόκειται για δύο ξεχωριστές παραβιάσεις. Οπότε, κάπως έτσι θα κλείσω, εδώ είναι και τα παραδείγματα. Και αν κάτι θέλω να σας μείνει από εμένα σήμερα, είναι ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι, όλοι λένε, η κινητήριος δύναμη της οικονομίας και θα είναι για τα επόμενα χρόνια. Είναι ένα ατομικό δικαίωμα και νομίζω είναι το μοναδικό, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο έχει ρυθμιστεί με κανονισμό συνολικά για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλα αυτά που λέμε σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά το μόνο παγκόσμιο μέτρο και μη νομικό, το οποίο είναι ισχυρό, είναι η ανθρώπινη συνείδηση. Αν εμείς οι ίδιοι δεν καταλάβουμε τη σημασία τους, τότε θα είναι κενό γράμμα ο νόμος και όλη αυτή η συζήτηση που είχαμε σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Παμακά. Ο κύριος Σταυρακάκης έχει τον λόγο. Υπόσχομαι ότι θα είμαι σύντομος. Ξέρω ότι ήταν μεγάλη μέρα για όλους. Είστε κουρασμένοι. Λοιπόν, ήρθαμε για να μιλήσουμε γρήγορα για το τι σημαίνει να χτίζεις αυτή την κουλτούρα μέσα σε ένα οργανισμό. Πάμε να δούμε λίγο ηγετική κουλτούρα. Σήμερα όλη μέρα ακούγαμε για τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας. Τα περισσότερα από αυτά, όπως συνηθίζεται και έχω ακούσει πολλές παρουσιάσεις μέχρι τώρα, αφορούν την ασφάλεια των δεδομένων. Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα όμως που θα πρέπει να κοιτάζουμε λίγο. Με συγχωρείτε. Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που θα πρέπει να κοιτάζουμε λίγο δεν είναι αυτά που αφορούν μόνο την ασφάλεια, αλλά αυτά που αφορούν την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των ατόμων. Okay. Υπάρχουν κάποια standard, κάποια framework σχετικά με αυτά. Είναι καινούρια, όπως το British Standard 10.012, που αφορά ξεκάθαρα αυτό το πράγμα, όπως η προσθήκη στο ISO 27001, το 27701, που μιλάει συγκεκριμένα για προστασία προσωπικών δεδομένων. Το Privacy Framework του NIST, που είναι ένα αμερικάνικο ίδρυμα που ασχολείται με τεχνολογία και standards. Αυτό δεν είναι ακόμα τελειωμένο, είναι σε διαδικασία διαβούλευσης, αλλά έχει και αυτό κάποια ωραία κομμάτια μέσα. Λίγο διαφορετική δομή και λίγο διαφορετική νοοτροπία
από τα υπόλοιπα, αλλά σε όλα αυτά, συμπεριλαμβανομένου και το τελευταίο που λέω, της Nimity, το Privacy Management and Accountability Framework, που δεν είναι standard, δεν είναι από κάποιο διεθνή οργανισμό, είναι μια εταιρεία αυτή που ασχολείται με το Privacy Management, όλα αυτά σαν βάση έχουν τη λογοδοσία. Και όλα αυτά ζητάνε από οποιονδήποτε κάνει επεξεργασία να μπορεί να διατηρήσει τη συμμόρφωση μέσα στον χρόνο. Θα σας πω μερικά στα γρήγορα, κάποια slides θα τα προσπεράσω εντελώς, γιατί έχουν καλυφθεί, τα έχω αφήσει μόνο και μόνο, γιατί ξέρω ότι τις παρουσιάσεις θα τις πάρετε πίσω μαζί σας και θα τις χρειαστείτε αν θέλετε να ανατρέξετε σε αυτές. Ξεκινάμε με τη δομή διακυβέρνησης, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Αν κοιτάξουμε οποιοδήποτε ISO, ένα από τα πρώτα βήματα που σου λέει πρέπει να ακολουθήσεις, σημαίνει ότι ISO, frameworks, standards κλπ. Είναι ένας μπούσουλας, είναι ένας χάρτης. Είναι ένα μενού από πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να προστατεύσετε τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες. Λοιπόν, όποιο ISO και να κοιτάξετε όμως, το πρώτο πράγμα που σας λέει είναι ότι χρειάζεστε το management commitment. Δηλαδή, να υπάρχει δέσμευση από την κυβέρνηση, από τη διοίκηση του οργανισμού, ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο θέλουμε και προχωράμε με αυτό. Προχωράω. Το αρχείο δραστηριοτήτων, όπως είπαμε και πριν, το έχουμε αναλύσει σήμερα. Εγώ ένα πράγμα θέλω να σας πω γι' αυτό. Ότι πέρα από τη συμμόρφωση και όλα, το αρχείο δραστηριοτήτων για οποιονδήποτε data protection officer είναι ένα εργαλείο απαραίτητο για να κάνει τη δουλειά του. Αν δεν έχει αυτό, είναι τα πάντα σε ένα σύννεφο στο μυαλό του κόσμου. Χρειάζεται και πρέπει να είναι πολύ καλά καταγεγραμμένο. Σε εμάς, μάλιστα, είμαι τυχερός και θα γνωρίσει την επίτροπο της Κύπρου και μου είπε για το δικό τους πρότυπο το οποίο χρησιμοποιήσαμε. Πριν πάω σε αυτό, είχα δοκιμάσει να χρησιμοποιήσω ένα άλλο, το οποίο ήταν πιο περιεκτικό, πιο αναλυτικό, αλλά δεν πήγε καλά. Υπήρχε πρόβλημα στην συμπλήρωσή του. Συνεχίζω. Άλλο βήμα. Πολιτική προστασία δεδομένων. Ωραία. Δεν μιλάω για πολιτική ασφάλεια πληροφοριών. Μεγάλη διαφορά. Okay. Η πολιτική προστασία δεδομένων αφορά πάλι τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες. Αφορά τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία, διακυβέρνηση και λογοδοσία. Όλα αυτά τα πράγματα που βλέπετε δεν θα τα εξηγήσω ένα-ένα, αλλά είναι στοιχεία που πρέπει να είναι μέσα στην πολιτική αυτή. Η ενσωμάτωση μέσα σε όλες τις λειτουργίες του κανονισμού και το να δούμε την προστασία των δεδομένων και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών σαν κάτι το οποίο πρέπει να εισαχθεί σε κάθε κομμάτι, σε κάθε διαδικασία που έχει ένας οργανισμός. Δεν είναι πράγματα τα οποία είναι μόνο σε top level και τα κοιτάζουμε, είναι στην καθημερινότητα του ανθρώπου, του εργαζόμενου ή οποιοδήποτε επεξεργάζεται τα δεδομένα. Αφορούν κοινωνικά δίκτυα, ερευνητικές πρακτικές, παιδιά και ενηλίκους, διαγραφή προσωπικών δεδομένων και όλα τα δικαιώματα και την τήρηση αυτών, προκηρύξεις συμβάσεις, έγκυρη συνένεση, μεγάλη κουβέντα εκεί πέρα. Συνεχίζω. Θα σταθώ λίγο στο πρόγραμμα εκπαίδευσης, γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι το α και το ω. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσεις και αυτό το πράγμα πρέπει να συνεχίζεται ξανά και ξανά και ξανά. Φανταστείτε σαν να κάνετε μασάζ σε έναν άνθρωπο. Δεν πρόκειται να καταφέρετε τίποτα με 1, 2, 3 ώρες εκπαίδευση μέσα σε ένα χρόνο και μετά θα το ξεχάσουμε. Εγώ έχω επιμείνει πάρα πολύ σε αυτό εδώ. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Έχουμε κάνει μέχρι τώρα 2 φορές εκπαίδευση. Την πρώτη φορά το είχαμε κάνει μέσα στην εταιρεία. Τη δεύτερη αποφάσισα ή ζήτησα να φύγουμε εκτός εταιρείας, έτσι ώστε ο κόσμος να έχει καθαρό μυαλό, να μην έχει το τηλέφωνο δίπλα του, να μην υπάρχουν ενοχλήσεις και μισό λεπτάκι να φύγω γιατί χρειάζεται να κάνω μια δουλειά για να ξαναγυρίσω. Οπότε πήρα τον κόσμο σε μικρά group, μέχρι 15 άτομα maximum, και τους πήγα κάπου και κάναμε εκεί πέρα την εκπαίδευσή μας. Ναι, θέλει χρόνο, ναι, είναι δύσκολο, αλλά νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας είχε αποτέλεσμα. Άλλο κομμάτι. Τι κάνουμε στην εκπαίδευση μέσα. Χρησιμοποιούμε και e-studies. Και e-studies μπορεί να είναι είτε κάτι το οποίο είναι γενικά γνωστό και υπάρχουν άρθρα γι' αυτό στο δίκτυο, υπάρχουν γενικές πληροφορίες, παραδείγματα από πρόστιμα που έχουν πέσει ήδη από τη δική μας αρχή ή από άλλες αρχές. Διαλέξτε το κοινωνικό δίκτυο και τι μπορεί να σημαίνει αυτό, ένα ωραίο παράδειγμα εδώ πέρα.
Εξειδικευμένη εκπαίδευση για όποιο τμήμα του οργανισμού έχει πιο βαριά επεξεργασία από τα υπόλοιπα. Δεν θα έχουν όλη την ίδια. Όλοι πρέπει να κάνουν τη βασική εκπαίδευση, όλοι πρέπει να την ξανακάνουν χρόνο μετά το χρόνο, αλλά κάποια τμήματα όπως το HR, το marketing, οι προγραμματιστές χρειάζονται εξειδικευμένη εκπαίδευση. Και αυτή πάλι μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να είναι μία ώρα. Πρέπει να είναι αρκετός χρόνος και με assessment στο τέλος για να δούμε αν πήγε καλά ή όχι. Συνεχίζει υπενθύμηση μέσω δραστηριοτήτων, ενεργειών. Και πάλι διαλέγει το νέο της εβδομάδας, το νέο του μήνα, το μεταφέρει στον κόσμο, τους κάνεις να καταλάβουν πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει αυτούς τους ίδιους. Γιατί τότε η εκπαίδευση πετυχαίνει. Όταν καταφέρεις να κάνεις τον άλλο να καταλάβει ότι αυτό το πράγμα το οποίο κάνει σήμερα στη δουλειά του είναι κάτι που και κάποιος άλλος κάνει για αυτόν. Ωραία. Οπότε, αν αυτό το πράγμα γίνεται λάθος, τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει σε αυτόν τον ίδιο, στην προσωπική του ζωή. Και αφήστε και στην άκρη την επαγγελματική ζωή και τη δουλειά του μέσα στην εταιρεία που λειτουργεί σαν υπάλληλος του. Παραδείγματα καλά και άσχημα από άλλους οργανισμούς. Και το τελευταίο κομμάτι που είναι το επόμενο βήμα για εμάς είναι η σύσταση μιας εξειδικευμένης ομάδας κατά προτίμηση τουλάχιστον ένα άτομο από κάθε τμήμα που θα τους λέμε εμείς Privacy Champions. Σε άλλους οργανισμούς τους έχω δει να λέγονται Data Protection Coordinators. Στο British Standard 10.012 αναφέρονται σαν Data Protection Representatives. Όπως και να τους ονομάσουμε, η ουσία είναι ότι ο Data Protection Officer από μόνος του έχει πολλή γνώση και αυτή η γνώση, αν δεν μεταφερθεί σιγά σιγά μέσα στον οργανισμό, στο τέλος της μέρας δεν θα καταφέρει πολλά πράγματα. Γιατί οι υπάλληλοι είναι αυτοί που ξέρουν πιο καλά από οποιονδήποτε άλλο τι συμβαίνει, πώς συμβαίνει, τι μπορεί να πάει στραβά, τι έχει ήδη πάει στραβά και αυτοί θα φέρουν μετά σιγά σιγά, εφόσον έχετε χτίσει εμπιστοσύνη, εφόσον υπάρχει αντικειμενικότητα, μεροληψία, ανεξαρτησία στην θέση του Data Protection Officer, θα μπορέσει να πάρει αυτές τις πληροφορίες και να κάνει κάτι με αυτό. Αλλιώς, αν σας φοβούνται, είναι πρόβλημα. Αυτό είναι το μοναδικό slide που έχει να κάνει με ασφάλεια δεδομένων. Και πάλι να σας κάνω να καταλάβετε ότι το ISO 27001 είναι ένα κεφάλαιο μικρό μέσα σε ένα framework που αφορά την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Δεν θα μείνω πολύ σε αυτό, το έχουμε αναπτύξει σήμερα. Διαχείριση κινδύνου τρίτων. Ακούσαμε πριν από λίγο παρουσιάσει και αυτό και για το άρθρο 28. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Είναι ένα εργαλείο ξαναγεμάς, είναι ένα μέτρο προστασίας αυτών των δικαιωμάτων και των ελευθεριών. Το να ξέρουμε σε ποιον θα πάμε να δώσουμε δεδομένα. Είτε είναι προμηθευτής, είτε είναι απλά ένας εκτελών την επεξεργασία. Θα πρέπει αυτός ο άλλος οργανισμός, εμείς να έχουμε κάποια εχέγγυα ότι κάνει σωστά αυτά τα πράγματα που λέει. Μάλιστα, η ερώτηση που είχε γίνει σχετικά με το άρθρο 28 νωρίτερα, που δόθηκε η απάντηση, το EPDB έχει βγάλει πολύ συγκεκριμένη. Τώρα ήταν ή το EPDB ή το EDPS, δεν θυμάμαι ένα από τα δύο. Αλλά η ουσία είναι ότι δεν φτάνει μόνο να μπουν ένα-ένα τα κομματάκια του άρθρου 28 μέσα στη σύμβαση. Πρέπει να εξηγείται και πώς θα επιβληθεί. Δηλαδή, μιλάει για auditing. Ωραία. Τι, auditing πώς, πού, πότε. Μπορώ να κάνω audit ό,τι θέλω σε κάποια εταιρεία. Μπορώ να το κάνω συγκεκριμένο χρόνο. Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας. Και πάλι, μπορεί να έχουν κάποια στοιχεία που μπορούν να δώσουν εκεί πέρα. Όπως και να έχει. Και τα λέω όλα αυτά τώρα γιατί δεν είμαι δικηγόρος, αλλά το background μου είναι από επιστήμη υπολογιστών. Καλά όλα αυτά, αλλά χρειάζονται και verification. Εντάξει, δεν φτάνει μόνο η εμπιστοσύνη και ότι υπογράψαν την σύμβαση. Προχωράω. Διατήρηση ειδοποιήσεων. Εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι. Το privacy notice, το έχετε δει μερικές φορές, το οποίο πρέπει να είναι πάντα γραμμένο σε γλώσσα που είναι αντιληπτή από αυτούς που θα το διαβάσουν. Αν αυτοί που θα το διαβάσουν είναι πολίτες, είναι πελάτες, είναι παιδιά, θα πρέπει να είναι γραμμένο για να το καταλάβουν αυτοί. Αν είναι γραμμένο σε μια γλώσσα που με δυσκολία ένας δικηγόρος θα την καταλάβει, τότε δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Πληροφορίες που μπορεί να έχει μέσα είναι ποιοι είμαστε, τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί, για πόσο καιρό, αν ή όχι έχουμε περιεχόμενο από άλλα website, σε κάποιο website,
cookies, αναλύτες, διαφήμιση, marketing, επικοινωνία με DPO, πώς μπορεί κάποιος να έρθει σε επικοινωνία με τον DPO της εταιρείας ή του οργανισμού και πώς εξυπηρετούν τα δικαιώματα των υποκειμένων. Άλλο κομμάτι, άλλο. Αυτό είναι προφανώς κομμάτι της απαιτούμενης συμμόρφωσης του οργανισμού, αλλά είναι και κομμάτι μέτρο προστασίας. Εντάξει, η απάντηση σε όλα τα αιτήματα και στις καταγγελίες που έχουν να κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν στον οργανισμό σας έχετε πάρει κάποια τέτοια αιτήματα. Μερικά είναι εύκολα στην απάντηση, αλλά είναι δύσκολα. Όπως και να έχει, το να υπάρχει διαδικασία για να απαντηθούν θα κάνει τη ζωή σας πολύ, πολύ πιο εύκολη στο τέλος της μέρας. Αν τρέχετε τελευταία στιγμή να μάθετε πού είναι δεδομένα, δεν υπάρχει ο αρχείο δραστηριοτήτων και σας έρθει ένα αίτημα για δικαίωμα σε πρόσβαση, τότε θα φάτε πάρα πολύ χρόνο και θα είναι πρόβλημα δική σας. Κλείνοντας, παρακολούθηση νέων επιχειρησιακών πρακτικών, δηλαδή το αρχείο δραστηριοτήτων που αναφέραμε πριν είναι ένα ζωντανό έγγραφο. Δεν πρόκειται να σταματήσει να γίνεται update μέσα σε ένα χρόνο, μέσα σε ένα εξάμεινο. Ένας οργανισμός συνέχεια κάνει καινούργια πράγματα, συνέχεια αναπτύσσει καινούργια project, παίρνει καινούργιους εκτελόντες μέσα, κάνει κάποιο καινούργιο event, οτιδήποτε. Όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να μπουν εκεί πέρα. Μαζί με αυτό, πάλι, το αρχείο δραστηριοτήτων είναι αυτό που θα βοηθήσει πάρα πάρα πολύ στην εκτέλεση του DPIA, του Data Protection Impact Assessment. Πρόγραμμα διαχείρισης παραβιάσεων, η Ελπίδα μίλησε πριν από λίγο γι' αυτό. Πρέπει να έχετε έτοιμα κάποια templates ή να ξέρετε τι μπορεί να πάει στραβά και πώς θα το τρέξετε, γιατί 72 ώρες περνάνε πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Και το τελευταίο είναι η παρακολούθηση εξωτερικών κτηρίων. Τώρα, δεν μιλάω μόνο για καινούργια νομοθεσία, δεν μιλάω μόνο και μόνο για το e-privacy regulation που περιμένουμε κάποια στιγμή να βγει και δεν έχει βγει ακόμα. Αλλά μιλάω για παραδείγματα νομοθετήσεις από άλλες αρχές προστασίας. Όχι απαραίτητα αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο τρέχει παγκοσμίως αυτή τη στιγμή. Στην Αμερική μπορεί να μην υπάρχει κάποιος γενικός κανονισμός, αλλά από τον Ιανουάριο ξεκινάει στην Καλιφόρνια το CCPA. Έχει κάποια κομμάτια μέσα. Είναι λίγο πιο watered down από το GDPR, αλλά θα κάνουν κάτι. Ο Καναδάς, η Βραζιλία, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Όλοι κινούνται προς την κατεύθυνση του να δούμε το privacy σαν κάτι σημαντικό. Παγκοσμίως. Ωραία. Νομοθεσία και νομολογία. Προφανώς σχετικά σημαντικό, γιατί από εκεί πέρα θα βγει. Καλές πρακτικές, πάλι, καλές πρακτικές μπορεί να βγάλει ένας οργανισμός, μπορεί να βγάλει κάποιος οργανισμός από DPOs που υπάρχει στη Γερμανία, ας πούμε, κλπ. Κώδικες διοντολογίες, ακούσαμε πολλά για αυτούς, είναι πολύ σημαντικοί. Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Πάρα πάρα πολύ σημαντικό, για μένα είναι, τι να πω τώρα, top. Θα σας δώσω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα εκεί πέρα, μία που βγήκε πέρυσι το καλοκαίρι και αφορά το Facebook. Ουσιαστικά λέει ότι οποιοδήποτε έχει σελίδα στο Facebook είναι από κοινού υπεύθυνος μαζί με το Facebook. Κάποια από τις γερμανικές αρχές προστασίας κίνησε μια διαδικασία εκεί πέρα για να ψάξει μετά που βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου να βρει περισσότερα πράγματα. Συνειδητοποίησε ότι δεν πρόκειται να βγάλει άκρη. Συνειδητοποίησε ότι πρέπει να δώσει το βάρος και να πιέσει τους πελάτες ουσιαστικά του Facebook για να καταφέρει κάτι. Το πολύ πολύ πρόσφατο παράδειγμα του Planet 49 σχετικά με cookies και consent. Σημαντικές αποφάσεις. Τώρα, από εκεί πέρα, για μένα οτιδήποτε πει το EDPS και το EDPP είναι νόμος. Είναι το golden standard για μας. Okay. Πολύ, πολύ, πολύ χρήσιμες οι συμβουλές τους. Προχωράω. Ωραία. Κλείνω. Δεν έχω πολύ χρόνο ακόμα. Θα σας πω για ένα τελευταίο πράγμα. Κάποια στιγμή θα φτάσετε ίσως σε ένα σημείο που η νομοθεσία δεν έχει φτάσει. Δηλαδή, θα έχετε μία ερώτηση που ο κανονισμός μπορεί να είναι γκρίζα περιοχή ή μπορεί να μην αναφέρεται σε αυτό το κομμάτι. Τι κάνουμε τότε? Τότε πρέπει να κοιτάξουμε λίγο από την πλευρά της ηθικής, να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Αυτές εδώ είναι κάποιες ερωτήσεις που είχαν τεθεί πέρυσι στο Διεθνές Συνέδριο Αρχών Προστασίας, στις Βρυξέλλες.
τις αφήνω, θα τις δείτε στο χρόνο. Με απλά λόγια, πάλι για το θέμα της ηθικής, μην προκαλέστε έκπληξη στα υποκείμενα των δεδομένων, μην τους αφήσετε να μείνουν ανενημέρωτοι, αναλάβετε την ευθύνη των αποτελεσμάτων και πάλι πολύ απλή ερώτηση, για αυτή τη διαδικασία που έχει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, δεν ξέρω τι. Αναρωτηθείτε, αν αυτή η επεξεργασία που πάμε να κάνουμε τώρα, την έκανα για εμένα ή την έκανα για τη γυναίκα μου, για τη μητέρα μου, για το παιδί μου, θα ήμουν ok με αυτό, θα με πείραζε. Αν θέλετε, μπορώ να κλείσω με μια ελαφριά νότα, που είναι από την εκπαίδευση που είχαμε κάνει και το ένα ερωτηματολόγιο στο τέλος. Έχω αφήσει δύο ερωτησούλες. Αν θέλετε μπορούμε να το στρέψουμε, αλλιώς μπορώ να δεχτώ ερωτήσεις τώρα. Συγγνώμη. Άλλο, ναι. Ναι, ωραία, οκ. Okay. Είναι αγγλικά, ήταν όλο το τεστ στα αγγλικά, αν θέλετε μπορώ να το μεταφράσω. Θέλετε να το μεταφράσω ή... Όχι, οκ. Okay. Ωραία, θα σας δώσω μισό λεπτό. δούμε αυτή εδώ. Ωραία, λοιπόν, για να ακούσω. Ποιος λέει για A? Όλοι, ποιος πιστεύει ότι είναι το B? Ένα B, δύο B, τρία B, τέσσερα. Οκ, ωραία. Ποιος πιστεύει ότι είναι το C? Έχουμε μερικά C και D. Είναι λιγότερα από το C και λιγότερα από το B. Πολύ ενδιαφέρον. η απάντηση που εγώ είχα θα αφήσει σαν σωστή είναι το D. Και ο λόγος είναι ότι προφανώς και δεν μπορούμε να φέρουμε την ταινία, τη σειρά, τα MP3 που έχει κατεβάσει ένας φίλος μας και τα βάλουμε στο μηχάνημα της δουλειάς ή στο δικό μας. Πολύ σωστά. Αλλά... Ναι, αλλά το τεστ είχε γίνει στο πλαίσιο εργασίας, οπότε... Δεν σας το είπα πριν από λίγο. Λοιπόν, όπως και να έχει, ναι, η σωστή απάντηση είναι το... Δεχόμουν και το C σαν σωστή απάντηση, αλλά το D είναι πιο τεκμηριωμένο, δεδομένου ότι τους λέγαμε σταματήστε να χρησιμοποιείτε USB sticks, γιατί δεν ξέρετε τι μπορεί να γίνει από εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτή εδώ ήταν η εύκολη. Πάμε και σε μια λίγο πιο σύνθετη. Βεβαίως. Αυτή είναι η λίγο πιο σύνθετη. Πάλι έχετε μισό λεπτάκι. Σε λίγο χρόνο ακόμα. Ωραία, λοιπόν, ποιος πιστεύει είναι το α? Όχι, κανείς, χαίρομαι. Καλό να θυμάστε αυτό, δεδομένου ότι είστε όλοι από δημόσιους φορείς και η συγκατάθεση τους δημόσιους φορείς πρέπει να αποφεύγετε πάστηση. Ποιος νομίζει είναι το B? Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, οκ. C? Okay. Και D. Ωραία. Η σωστή απάντηση είναι το B, δεδομένου ότι ένας processor, ένας εκτελών την επεξεργασία, δεν μπορεί να κάνει κάτι χωρίς την άδεια του υπευθύνου, άρα ούτε συγκατάθεση μπορεί να ζητήσει. ναι, και το D είναι ουσιαστικά... όχι, δεν γίνεται αυτό. Αυτό, κλείνοντας, θέλω να πω ότι, ξανά, το privacy, privacy management, η προστασία των θεμελιωδών αυτών δικαιωμάτων που είναι καταχωρημένα στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρώπης, είναι εξαιρετικά σημαντικής σημασίας. Χωρίς το δικαίωμα στο privacy χάνεται το νόημα για όλα τα άλλα δικαιώματα που έχουμε. Αν δεν υπάρχει αυτονομία, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Το αφήνω, θα το τσεκάρετε στον χρόνο σας. Παραδείγματα, από εδώ θέλω να μείνω σε ένα που είναι η αρχή της Νορβηγίας. Έχει βγάλει κάποιες πάρα πολύ ωραίες οδηγίες,
όσο αφορά το development για το ειδικά που είναι κάποιος μπορεί να το δει. Το DPIA template της αγγλικής αρχής είναι πολύ ωραίο, είχα δοκιμάσει να χρησιμοποιήσουμε τη CNIL, αλλά ήταν πάρα πολύ βαρύ για εμάς. Δεν έτρεξε πολύ. Αυτό εδώ μας έχει βολέψει περισσότερο. Και επίσης το EDPS έχει βγάλει ένα πάρα πολύ ωραίο εργαλειάκι που λέγεται Website Evidence Collector και τσεκάρει cookies σε ένα website για να δει τι υπάρχουν και οι σκοποί τους και τέτοια πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.